σκέψη μου βρήκε στραφιά καινούρια. Όπα και γέμισε με λογισμούς πάλι του νου μου η βούρια. Έτσι, για να ζωντανέψουμε λίγο μετά από τα απόκοσμα που είπαμε αντιπρολόγου στη σημερινή μας εκπομπή. Τρίτη, επαναλαμβάνω, 5 Ιανουαρίου του 2016. Νομίζω ότι πριν είπα 15, είναι από αυτά που θα συμβαίνουν για λίγο καιρό στη φετινή ημερολογιακή χρονιά. Και ανάβουμε τα αίματα. Γρηγόρη Αλισανδράκη, καλησπέρα, καλή χρονιά και σε ευχαριστούμε πολύ για την παραχώρηση που μας κάνεις εν οδηγήσει. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Η τιμή και η χαρά είναι όλη δική μου. Πρώτη φορά στον αέρα του ραδιοφώνου σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε και εμείς. Και εύχομαι να έχετε πάντα ό,τι επιθυμείτε όλοι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Υγεία για όλο τον κόσμο πάνω απ' όλα. Και για σένα είσαι ακόμα νέο παιδί. Οπότε περισσότερες επιτυχίες και έρχονται. Έρχονται. Να είσαι καλά να μας διασκεδάζεις και να μας ταξιδεύεις στις ψυχές εκεί στην Κρήτη. Σε ένα καλά. Θαυμαστό νησί που γεννά. Η επιτυχία είναι ότι έχει αγαπήσει την κριτική μουσική όλη η Ελλάδα και ένα μεγάλο κομμάτι της Αρκαδίας και της Τρίπολης και συγκεκριμένα τον τελευταίο καιρό έχουμε συχνή επίσκεψη στα μέρη σας. Mm-hmm. Και είναι μεγάλη χαρά και τιμή που έχουμε γιατί το σημαντικότερο είναι να μπορούμε να επικοινωνούμε αυτό που λέγεται παράδοση και να το εξελίσσουμε με το δικό μας τρόπο, σεβόμενοι πάντα βέβαια τους παλιούς και τους πρωτομάστορες της μουσικής, τα ιερά τέρατα, αλλά οπωσδήποτε με πιο μοντέρνους και πιο σύγχρονους ρυθμούς για να μπορέσουν να αγαπηθούν από ανθρώπους που δεν είναι τόσο εκπαιδευμένοι στο δικό μας ηχόχρωμα. Γιατί τελικά η εξέλιξη και η προσαρμογή στα νέα κύματα που έρχονται νομίζω ότι πρέπει να γίνεται αν θέλουμε να είμαστε όχι απλά μέσα στα πράγματα, να συμβαδίζουμε και με τον κόσμο τελικά. Η εξέλιξη είναι καλή, η μετάλλαξη δεν είναι καλή. Όταν υπάρχει εξέλιξη σημαίνει ότι ένας οργανισμός για παράδειγμα θα μπορέσει να ζήσει παραπάνω. Οπότε αυτό θέλουμε και εμείς. Η παράδοση να μην είναι μουσιακό είδος. Να είναι ένα είδος που έχει το σεβασμό και την θέση που αξίζει, αλλά από εκεί και πέρα να προχωράει κιόλας για να μπορέσει να δοθεί στους επόμενους και αυτοί με τη σειρά τους να την πάνε παραπέρα. Άριστη η επιλογή λέξεων από ένα νέο άνθρωπο. Να σε συστήσουμε λίγο σε κάποιους από τους φίλους του Αρκαδία Νέα 38, οι οποίοι την χάνει να μην σε γνωρίζουν. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως είπαμε, τον Γρηγόρη Αλισανδράκη, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα μεν τον Αύγουστο του 1984, είναι όμως γιος ενός σπουδαίου ρεθεμιώτη χορευτή, αλλά και χοροδιδασκάλου, του Ιωάννη Αλισανδράκη. Επίσης είναι γιος της Μαρίας Αλεβιζάκη και σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, τους γονείς του, ο Γρηγόριος οφείλει πολλά για τις παραδοσιακές βάσεις που έχει πάρει τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει τις σπουδές του ως τεχνικός δικτύων και επικοινωνιών ηλεκτρονικών υπολογιστών και αν κάνω λάθος με διορθώνεις. Όχι, σωστά, τα λες μια χαρά. Παρόλα αυτά, η μεγάλη σου λατρεία είναι η κριτική μουσική. Είσαι ένας αξιέπαινος και αξιοθαύμαστος λυράρης, άξιος εκπρόσωπος, τολμώ να πω, της κριτικής μουσικής. Νομίζω ότι, και συγχώρεσέ με αν το είδος ακριβώς που εκπροσωπείτε δεν συνάδει, αλλά νομίζω ότι εσύ και ο Μιχάλης Τζουγανάκης είσαστε ό,τι πιο θαυμαστό έχει να επιδείξει αυτή τη στιγμή η σύγχρονη κριτική μουσική. Όχι, όχι. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης για μένα είναι από τα πρότυπά μου, πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Μην μπαίνουμε σε τέτοιες συγκρίσεις και σε τέτοιες αναφορές. Ειλικρινά το εννοώ, δεν θέλω, σε καμία περίπτωση. Ο άνθρωπος αυτός έχει προσφέρει πάρα πολλά, είναι πολλά χρόνια στον χώρο. Με μεγάλες επιτυχίες. Εμείς απλά προσπαθούμε, σεβόμενοι όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και εμπνεόμαστε βέβαια μέσα από το έργο τους και από το. Και από τα υπέρ και τα κάτω που μπορεί να έχει ο καθένας, και εμείς σίγουρα έχουμε πολλά αρνητικά, έτσι. Ναι. Αλλά ακόμα και τα αρνητικά βοηθάνε στο να υπάρξει η επιλογή του τι δεν θα κάνουμε και τι θα αποβάλουμε, ας πούμε, από αυτό που δεν μας αρέσει. Ναι. Τέλος πάντων, ας μην μπαίνουμε σε τέτοιες συγκρίσεις, γιατί ειλικρινά νιώθω άβολα. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά που ασχολούνται με την παράδοση της Κρήτης. Η κριτική μουσική είναι από τις πιο ενεργές μουσικές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, παραδοσιακές. Υπάρχει αναρρύθμιτος
στόλος, να το πω εντός εισαγωγικών, που ασχολείται με τη, με τη μουσική μας. Και είναι το παρήγορο αυτό και εύχομαι και οι άλλες μουσικές παραδοσιακές να έχουν την ίδια έντονη ζωή όπως εμείς, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να κρατήσουμε τη μοναδικότητά μας σαν λαός. Αν δεν στηρίξουμε την παράδοσή μας και την ιδιαίτερη καταγωγή που έχει ο καθένας, τον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής του, νομίζω ότι μετά θα γίνουμε όπως όλοι. Και αυτό νομίζω είναι το μόνο που δεν θα θέλαμε, να αφομοιωθούμε σε αυτό το... σε αυτή τη λέλαπα της Ευρώπης που θέλουν να μας εντάξουν. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με όλους τους άλλους λαούς που έχουν τελείως διαφορετική κουλτούρα, και αυτό πιστεύω ότι είναι που τους ενοχλεί και που δεν τους αρέσει. Και φαίνεται κιόλας από, από τα προαπαιτούμενα των ηγετών της Ευρωζώνης, που τον πολιτισμό και, και κάποια άλλα έτσι, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουμε σαν λαός, κοιτάνε να, να τα εξαλείψουν. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις όλο αυτό. Αν και είμαστε έξυπνος λαός, καλό είναι να το δούμε ξεκάθαρα, ότι κάποιοι πολεμάνε αυτή την παράδοση. Κάποιοι πολεμάνε αυτά τα πιστεύω που έχουμε, τις ιδιαιτερότητες μας. Και δεν πρέπει να τα αφήσουμε να χαθούν. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και οφείλω να ομολογήσω αυτή τη στιγμή ότι μου ξυπνάς στη μνήμη τον διάλογο που είχαμε πριν από αρκετούς μήνες. Μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή με τον Παναγιώτη Λάλεζα. Δεν ξέρω αν τον γνωρίζεις. Ναι, πολύ σπουδαίο. Λοιπόν, βέβαια. Ένας θαυμαστός νέος επίσης άνθρωπος. Και είναι πολύ ευχάριστο, παρήγορο και άκρος αισιόδοξο να ακούς νέα γενιά, όχι κοσάριδες, τριαντάριδες και, να μιλούν με αυτόν τον τρόπο για την παραδοσιακή μουσική, την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Το μόνο κακό είναι ότι δυστυχώς δεν μας βοηθάνε ούτε τα υπουργεία, ούτε κανείς, στο να συντηρήσουμε όλη αυτή την κατάσταση. Και δεν το λέω από οικονομικής πλευράς να μας δώσουν κεφάλαια για να κάνουμε κάτι άλλο. Εννοώ ότι δεν βοηθάνε να υπάρξει η συνέχεια που θα έπρεπε στην παράδοση. Ναι. Όχι να δώσει χρήματα στο μουσικό για να τραγουδήσει. Αυτό υποτίθεται ότι ο παραδοσιακός μουσικός είναι αυτό το πράγμα. Βγαίνει στην όρεξη, έχει το μεράκι του, έχει το κέφι του και τραγουδάει και περνάει καλά αυτός και η παρέα του. Αλλά κάποια πράγματα, όπως κάποια οδεία, κάποια πολιτιστικά κέντρα, τα οποία κάθε μέρα ακούμε ότι το ένα μετά το άλλο κλείνει, το ένα μετά το άλλο περνάει σε χέρια ή γίνεται κάτι διαφορετικό ή περνάει σε χέρια ιδιωτών που δεν θα μπορέσουν να έχουν την ίδια αγάπη και την ίδια ευαισθησία με τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι δημιούργησαν όλα αυτά τα κρυφά σχόλια. Ναι. Και δυστυχώς εκεί οδηγούμαστε και αυτό είναι το δυσάρεστο. Και προσπαθούμε και εμείς με το δικό μας τρόπο, που μας δίνεται η ευκαιρία όπως απόψε το βράδυ στην Τρίπολη, να δείξουμε ότι η Ελλάδα ζει, γιατί ένα κομμάτι του ελληνισμού είναι και η Κρήτη. Όπως και εσείς έχετε σεβαστεί η παράδοση, έτσι και εμείς, και βέβαια πάρα πολλά άλλα μέρη. Η Θράκη, ο Πόντος έχουν πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Και ήθελα να κάνω μία αναφορά στην κριτική και την ποντιακή λύρα, η οποία τι σχέση έχει η μία λύρα με την άλλη? Κοίταξε να δεις, οι διαφορές είναι πολλές, αλλά και οι ομοιότητες. Ναι. Αυτό είναι το καλό. Εντάξει, είμαστε συγγενικός λαός, οι Πόντοι με τους Κρητικούς, ξαδέρφια λεγόμαστε όπου βρεθούμε. Η δική μας λύρα παίζεται με τον ήχη. Εμείς ακουμπάμε με τον ήχη τη χορδή, ενώ η ποντιακή παίζεται με την ψύχα του δαχτύλου, όπως και το βιολί. Μάλιστα. Μόνο που την κρατάνε βέβαια όπως και εμείς στα πόδια, δεν την κρατάνε στη σιαγόνα όπως το βιολί. Ναι. Έχει πολλές διαφορές και στον τρόπο που κρατάς το όργανο και στην τεχνική που το χειρίζεσαι, όσο αφορά το δοξάρι και τα πατήματα. Όπως αλλά και να έχει, όπως και να έχει, είναι απολαυστική. Πολλά κοινά. Ναι. Υπάρχουν και πολλά κοινά. Είναι πυρήχες οι μουσικές, και η ποντιακή και η κρητική. Γεννήθηκαν μέσα από τον πόλεμο, γεννήθηκαν μέσα από τις μάχες. Συμβολίζει ο κάθε χώρος και το κάθε τραγούδι μια ολόκληρη ιστορία. Για κάποιο λόγο έχει γραφτεί, για κάποιο λόγο έχει γίνει κάποια σύνθεση, ας πούμε, σε κάποια μελωδία, όπως το Πεντοζάλι, για παράδειγμα, που είναι ο πολεμικός ο χορός ο δικός μας, ή το Κότσαρι, ξέρω εγώ, για τους Πόντιους. Όλα έχουν το λόγο τους που υπάρχουν και είναι όμορφο να αναζητάς και να ερευνάς, να βρεις για ποιο λόγο έχει γραφτεί το κάθε τι, γιατί έτσι καταλαβαίνεις και πολλά παραπάνω πράγματα. Αλλά ακόμα και τόσο να μην το ψάξεις, όταν αρχίζει η λύρα να παίζει και να ηχεί, κάποιος με το άκουσμα, δεν μπορείς να καθίσεις στην καρέκλα. Πολύ σημαντικό. Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. απόψε λοιπόν, 10:30 στην Τρίπολή μας, στη Φωλιά του Κούκου. Ναι. Φιλοξενούμενος εδώ του Γρηγόρη Παπαντώνη.
Και πώς έγινε αυτό το δέσιμο? Τον ευχαριστούμε πολύ. Εμείς πριν από λίγο καιρό είχαμε έρθει στη Μεγαλόπολη για ένα γάμο που ήταν ο γαμπρός κριτικός και η νύφη από τη Μεγαλόπολη. Ναι. Και εκεί γνωριστήκαμε με τον Γρηγόρη τον Παπαντώνη, όπου έπαιζαν στο πρόγραμμα το υπόλοιπο. Έπαιζαν στο βασικό πρόγραμμα τα παιδιά, λαϊκό κτλ. Το δικό του το πρόγραμμα μαζί με τον Μπάμπη Τσέρτο. Και εμείς παίξαμε λίγη ώρα κριτικά για το χατήρι του γαμπρού και του. Γιατί είχε έρθει και κόσμος από την Κρήτη και έπρεπε να χορέψουν και αυτοί τα δικά μας τα τραγούδια. Όπως ήθιστε στους γάμους να τιμώνται και οι δύο πλευρές. Mm-hmm. Και έτσι γνωριστήκαμε με τον Γρηγόρη, μου λέει: έχω μια μουσική σκηνή στην Τρίπολη, σκέφτομαι να κάνω κάποια στιγμή κάτι κριτικό και αυτά. Εντάξει, του λέω: ξέρω εγώ, του δώσα το τηλεφωνό μου και αυτά. Και τώρα είναι η τρίτη φορά που ερχόμαστε στη Φωλιά του Κούκου. Στη Μεγαλόπολη έχουμε κάνει επίσης άλλες τρεις εμφανίσεις. Αύριο το μεσημέρι θα είμαστε πάλι στη Μεγαλόπολη. Mm-hmm. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Καλά, να είστε να τρέχετε. Πριν από 10 μέρες ήμασταν Νεάπολη Λακωνίας, όπου πηγαίνουμε 6 χρόνια τώρα συνεχόμενα. Ναι. Και σε άλλες περιοχές Πελοποννήσου. Να είναι καλά, όλος ο κόσμος μας έχει αγκαλιάσει και μας έχει αγαπήσει σαν να είμαστε δικά σας παιδιά. Να είμαστε όλοι καλά, Γρηγόρη, και εμείς. Και σας περιμένουμε και εμείς την Κρήτη να σας φιλοξενήσουμε. Αχ, σας χρωστάμε μια φιλοξενία όπως αυτή που μας προσφέρετε εσείς. Είναι απαράμιλη η κριτική φιλοξενία και το κριτικό φαγητό. Είναι απαράμιλα. Δεν συγκρίνονται. Όποτε θέλετε να έρθετε. Με μεγάλη μας χαρά. Πρόσδεκτες. Μέχρι τότε θα αρκεστούμε στα ακούσματα τα κριτικά. Για το συγκεκριμένο λόγο θα μπορέσουμε απόψε να σε δούμε από κοντά στη Φωλιά του Κούκου, 10:30 επαναλαμβάνω απόψε, εδώ στην Τρίπολή μας. Σας περιμένουμε. Καλή αντάμωση να έχουμε. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε και εύχομαι να έχετε πάντα υγεία και μια όμορφη χρονιά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Υγεία και καλή χρονιά σε όλους. Χαιρετούμε τον Γρηγόρη Αλεσανδράκη. Καλά. Γεια σας. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.